Χαίρετε. Χαίρετε. Είναι Τρίτη. 22 Ιουνίου. Ιουνίου. Αριστοτρίτη 22 Ιουνίου 2021. Και είναι συνέχεια της προηγούμενης Αριστοτρίτης η σημερινή. Ναι. Με την ίδια αναμφίεση, αναμφότερες. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ακόμα ένα θέμα που λέγεται συμβουλές για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Λοιπόν, να πω ότι ζούμε σε εποχή η οποία χαρακτηρίζεται ως η εποχή που είναι πολύ δύσκολη για το, με το σχετίζεστε. Τα μεγαλύτερα αιτήματα προς θεραπεία είναι θέματα σχέσεων, μάλλον θέματα μη σχέσεων. Ναι, οπότε είναι πολύ επικαιρό το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντική εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Νομίζω είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μια σχέση η εμπιστοσύνη. Είτε αυτό είναι σχέση γονεϊκή, είτε αυτή είναι σχέση φιλική, είτε αυτή είναι σχέση ερωτική, σχέση επαγγελματική. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση για μένα. Είναι θεμελίως λίθος. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να αισθανόμαστε ότι οι σχέσεις μας είναι, χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε όλο αυτό. Καταρχήν, η ενεργητική ακρόαση είναι το εκ των νόνουκ άνευ στοιχείων, το πρώτο στοιχείο, ότι όταν ο άλλος μας μιλά, είναι πολύ σημαντικό να τον ακούμε ενεργητικά, να επαναλαμβάνουμε με παραφράζοντας αυτά που προσπάθησε να μας πει. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προσπαθεί να βρει τα κατάλληλα λόγια και να μην τα καταφέρνει και τόσο καλά ή γενικότερα να μην καταλαβαίνουμε εμείς τι θέλει να μας πει. Οπότε παραφράζοντας τα λόγια του, που είναι και μια τεχνική που κάνουμε και εμείς οι ψυχολόγοι σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και στη ψυχοθεραπεία, είναι οι βασικές αρχές συμβουλευτικής ψυχολογίας αυτό. Ενεργητική ακρόαση, παράφραση των λεγόμενων του άλλου. Άρα του λες πίσω αυτά που σου είπε με διαφορετικά λόγια για να σιγουρευτείς ότι τα κατάλαβες καλά και για να του δώσεις την ευκαιρία να σου τα εξηγήσει ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Θέλεις να μου πεις αυτόν, αυτό που προσπάθησες να μου πεις είναι αυτόν. Μια μικρή σύνοψη, περίληψη των όσων μπορεί να ανέφερε ο άλλος που προσπάθησε τέλος πάντων να μας πει. Άρα, η ενεργητική ακρόαση είναι πολύ σημαντική, η στάση του σώματος μας, ο τόνος της φωνής μας, δεν ειρωνευόμαστε, δεν μιλάμε άσχημα στον άλλο, δεν βρίζουμε, δεν χειδιολογούμε, προσπαθούμε να του δείξουμε ότι είμαστε εκεί να τον καταλάβουμε, να τον κατανοήσουμε, να κάνουμε έναν υγιή διάλογο με βάση τις αρχές του υγιούς διαλόγου κτλ. Αποφεύγουμε κάθε είδους κριτική, ακόμη και τη θετική, αφήνουμε πρώτα να μας πει ο άλλος τι θέλει να μας πει και μετά όταν θα τελειώσει αυτό που θέλει να μας πει μπορούμε να κρίνουμε ή τέλος πάντων να πούμε τη γνώμη μας, τη διαφωνία μας, να εκφράζουμε τη διαφωνία μας, την άποψή μας κτλ. Λοιπόν, εκφράζουμε ανοιχτά και ειλικρινά τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Εγώ έχω προσέξει ότι σε ένα διάλογο μπορεί ας πούμε κάποιος να είναι σε μια κακή διάθεση και να, ο τρόπος που αποκρίθηκε, επειδή είναι στον κόσμο του, είναι, γενικά είναι σε έτσι δύσκολη φάση, να μην ήταν ο αναμενόμενος. Όταν δούμε λοιπόν ότι ο άλλος δεν είναι σε διάθεση να κάνει διάλογο, δεν συνεχίζουμε εκείνη τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο άλλος δεν είναι καλά, γιατί όλα τα επόμενα λόγια που θα μας πει θα είναι το ίδιο και χειρότερα επιβαρυντικά για την ίδια την κουβέντα. Για να δούμε ότι λέει, μας μιλάει με τρόπο που εμάς μας εκνευρίζει ή που κάνει χειρότερη την κατάσταση, τότε διακόπτουμε το διάλογο εκείνη τη στιγμή, εξηγούμε του άλλου ότι κοίταξε να δεις, λαμβάνω από σένα μια αρνητικότητα, μια δυσκολία να κατανοήσεις αυτή τη στιγμή τη διάθεση μου για συζήτηση κτλ. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε την κουβέντα, διακόπτουμε την κουβέντα. Και την επόμενη μέρα, αφού αμφότεροι έχουμε ηρεμήσει, ξαναεπαναφέρνουμε σε μια άλλη φάση, ξαναεπαναφέρνουμε την ίδια ακριβώς κουβέντα που μας έχει έτσι στεναχωρέσει και προσπαθούμε να εξηγήσουμε του άλλου γιατί διακόψαμε την κουβέντα την προηγούμενη φορά, τι νιώσαμε εμείς, τι ακούσαμε από τον άλλον και ζητάμε εξηγήσεις από τον άλλον για να κάνουμε μια σωστή μια σωστή κουβέντα. Άρα είναι καλή ιδέα να ζητάμε time out.
Ναι. Στον μπάσκετ λένε το time out. Ναι. Σταματούμε για μερικά λεπτά. Εσύ λες για μερικές ώρες ή για μια μέρα. Ξαρτάται από τη διάθεση του άλλου. Ναι. Θυμήθηκα μια δική μας υπόθεση τώρα. Θυμάσαι. Ήταν μια μέρα που η Αριστονίκη ήταν στη Θεσσαλονίκη και εγώ ήμουν στην Κύπρο. Και μιλούσαμε μέσω Messenger. Και κατάλαβα εγώ ότι δεν ήσουν σε καλή διάθεση. Θυμάσαι. Mm-hmm. Δεν μου σου είπα. Να μιλήσουμε αύριο, να μιλήσουμε μετά. Mm-hmm. Και μετά από μερικές ώρες έγραψε μου μόνη σου και μου είπες πριν ήμουν πολλά overwhelmed, ήμουν πολύ αναστατωμένη για κάτι νέα υγείας που είχες ακούσει τότε θυμάς και συγγνώμη που ήμουν έτσι απαντούσα από αυτά ή δεν ήθελα να μιλήσω, απλώς ήθελα τον χρόνο μου να χωνέψω την πληροφορία μου, τώρα πριν 6-7 χρόνια κουβέντα, δεν ξέρω ποια κουβέντα. Αλλά τότε θυμούμαι ότι ένιωσα ότι χάνωσε, ένιωσα ότι σε χάνω και λέω δεν θέλω να τη χάσω την κουμή μου κοπελιά. Οπότε είπα ας σταματήσουμε να μιλούμε την στιγμή, ούτως ώστε να μην πω παραπάνω κουβέντες, να μην πει παραπάνω κουβέντες και να βάλουμε σε κίνδυνο τη σχέση μας. Εσαφές ότι η κοπέλα δεν νιώθει καλά την στιγμή. Και ήταν, ένιωσα πάρα πολύ ωραία ότι κατάφερα να το καταλάβω ότι πρέπει να σταματήσω να μιλώ. Και όταν εσύ ήσουν έτοιμοι ήρθες κοντά. Mm-hmm. Ναι. Και ενώ αν συνέχιζα να σε πιέζω να αποδεχτείς τη δική μου οπτική των πραγμάτων που ήταν πιο αισιόδοξη από τη δική σου γίνεται στιγμή, ήταν κάτι που αφορούσε να είναι στον εκείνο και εμένα, αλλά επειδή αγαπώ σε πολλά και είσαι η καλύτερη μου φίλη, θέλω να νιώθεις καλά. Οπότε ένιωσα ότι σε πιέζα γίνεται, να πιέζασε. Mm-hmm. Πιέζασε να νιώσεις αμέσως καλύτερα ή πιέζεσαι να ξεπεράσεις γρήγορα ένα θέμα που σε τα βασάνισε, το οποίο τελικά δεν είναι και τίποτε θέμα. Είναι το πολύ ενδιαφέρον ότι αν περάσει ο καιρός, αν περάσουν τα χρόνια ή ένα χρόνο μετάλλη που συμβαίνει, αν περιστατικό που σε έχει καταβαραθρώσει και σε έχει καταρακώσει και νιώθεις ότι δεν μπορείς να το αντέξεις, ένα χρόνο μετά θα λες «Α, μα για τούτο που έκλαια, ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι πολλά έντονα τα συναισθήματα, σου έχεις ανάγκη να τα βιώσεις». Άρα κάνουμε ένα time out. Και έτσι προφυλάττουμε τη σχέση από τη φθορά που θα πάθαινε αν, όπως είπες προηγουμένως, αφήναμε τα αρνητικά συναισθήματα από τις δύο πλευρές να γιγαντώνονται και να πλημμυρίζουν τη σχέση. Και μετά επανερχόμαστε για να λύσουμε το θέμα, συγγνώμη, να μην μένει για με σκιά. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλές φορές μπορεί ο άλλος να ανταποκριθεί με έναν λαθασμένο τρόπο. Να μην υπονοεί αυτό που κατάλαβες εσύ ότι υπονοούσε, τα κίνητρά του να μην είναι αρνητικά, αλλά να είναι θετικά, απλά να μην είναι ο ίδιος σε διάθεση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή και να τον παρεξηγήσεις, να γίνει παρανόηση και στο τέλος να γίνει ένας καυγάς που να είναι άνευ ουσίας. Δηλαδή, και άνευ αντικειμένου. Επειδή ούτε εκνευρίστηκες γιατί παρανόησες κάτι που άλλος είπε και δεν ήταν σε διάθεση να το συζητήσει ή να το εξηγήσει, και στο τέλος να ανάψει μια φωτιά η οποία τα λόγια του άλλου να τα θυμάσαι δεν ξέρω πόσα χρόνια. Άρα λέμε, ας σταματήσουμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή, time out. Νομίζω το κάνουν έτσι το time out στο μπασκετ. Γνωρίζουμε τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος ο Τριφωνίδης είναι μπασκετμπολίστας. Ζητούμε time out, mm-hmm. δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να χωνέψει και να επεξεργαστεί τα συναισθήματα και στον άλλον τον άνθρωπο για τον οποίο νοιαζόμαστε και γι' αυτό ζητούμε time out. Για ανθρώπους που νοιαζόμαστε και που we appreciate, που θαυμάζουμε, που τους θεωρούμε σημαντικούς και τους θέλουμε στη ζωή μας, προσέχουμε πάρα πολύ να μην ξεφύγουμε. Αμφότεροι. Άρα, εκφράζουμε ανοιχτά τις και ειλικρινά τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Λέμε στον άλλον τι ενιώσαμε, βάζουμε όρια στις σχέσεις μας, λέμε όχι και δεν μπορώ και δεν θέλω όταν δεν θέλουμε, δεν μπορούμε και δεν μας αρέσει αυτό που μας προτείνεται. Αποφεύγουμε να λέμε ψέματα, ακόμα και αν είναι προστατευτικά ως προς τον άλλον, καλύτερα να μην πω τίποτα, καλύτερα να πω δεν θέλω να το συζητήσω ή καλύτερα να μην πω σχεδόν τίποτα παρά να πω κάτι το οποίο μετά θα το έχω βάρος και γενικότερα δεν θα ξέρω και πώς θα το διαχειριστώ. Αποφεύγουμε να συζητάμε με τρίτα άτομα πράγματα που αφορούν τη σχέση μας, καθότι
ούτε το άτομο που είμαστε σε σχέση μπορεί να το επιθυμεί αυτό το πράγμα, αλλά και η τρίτη, λόγω του ότι δεν είναι ειδικοί, δεν ξέρουν να διαχειρίζονται ενδεχομένως τρίτες καταστάσεις. Εξαρτάται πολύ και από τη δική τους οπτική γωνία, εξαρτάται από τα δικά τους βιώματα, εξαρτάται από τη φάση που θα τους βρούμε, εξαρτάται από τη σχέση που έχουμε. Με απλά λόγια, αν εγώ έχω έναν καυγά με τον άντρα μου, αν εγώ είχα άντρα και αν είχα έναν καυγά μαζί του, εντάξει, και ένιωθα αναστατωμένη γιατί μου είπε κάτι, γιατί δεν μου είπε κάτι, γιατί έκανε κάτι, γιατί δεν έκανε κάτι, και νιώθα αναστατωμένη. Και έπαιρνα τηλέφωνο μια φίλη μου, η οποία είναι στα χωρίσματα με τον άντρα της και τον μισή. Αυτή η φίλη μου, χωρίς να το συνειδητοποιήσει, θα με κούρδιζε εναντίον του αντρός μου. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή είναι η προβολή των συναισθημάτων. Mm-hmm. Και οι ψυχολόγοι εκπαιδευόμαστε και συνεχίζουμε διαβίου να εκπαιδευόμαστε, ώστε να μην προβάλλουμε τα δικά μας αρνητικά και θετικά συναισθήματα στις ζωές των ανθρώπων που μας συμβουλεύονται, στις ζωές των θεραπευόμενων μας. Δηλαδή είναι από τα βασικά δύσκολα στοιχεία της δουλειάς ενός θεραπευτή, να μπορέσει να μην ταυτιστεί με αυτό που περνάει ο θεραπευόμενος του. Δηλαδή να μπορέσει να το δει απ' έξω με έναν καθαρό μάτι. Να μην πει όπως θα έλεγε μια φίλη, ένας φίλος, εγώ έχω θέμα με τη γυναίκα μου, τα βάζουμε όλες τις γυναίκες, όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, αλλά αν έρχεται ο φίλος μου και μου λέει ότι η γυναίκα του είπε ή έκαμε αυτόν, θα τον κουρδίσω και αυτόν εναντίον της γυναίκας του, γιατί όλες οι γυναίκες είναι μπιπ. Και μπορεί να έχει πολύ καλές προθέσεις ένας φίλος, αλλά να μην έχει τη συναισθηματική καλλιέργεια και τη συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να διαχωρίσει τις δικές του απελπισίες και τις δικές του αρνητικές κρίσεις και τα αρνητικά συναισθήματα από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ακριβώς. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε τα μηνύματα που παίρνουμε κάθε φορά. Λέμε στον άλλο, ξέρεις, αυτή τη στιγμή εγώ πήρα αυτόν το μήνυμα από σένα, δίνοντας του την ευκαιρία να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοούσε, να διορθώσει, να αυτοδιορθωθεί ή να μας απαντήσει πίσω. Ρωτάμε για ό,τι δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε, ιδίως αν αφορά μέσα τον άλλον. Αν εγώ, ας πούμε, έχω μια διαφορετική επαγγελματική συνθήκη από τον άλλον, δεν γνωρίζω τα της συνθήκης του άλλου και προσπαθήσω να του εξηγήσω κάτι που αφορά τα δικά μου και δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι άλλος ο κώδικας επικοινωνίας, είναι άλλου είδους η φύση της εργασίας, είναι άλλου ο τρόπος διοντολογίας κτλ. Στο δικό του επάγγελμα ή στη δική του ζωή κτλ. Μπορεί να μην με καταλαβαίνει, οπότε εγώ να εισπράττω ότι δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Ωστόσο, ο λόγος που δεν καταλαβαίνει είναι γιατί δεν έχει υπόψη του τον τρόπο που το δικό μου το επάγγελμα ή η δική μου η συνθήκη είναι, υπάρχει ή λειτουργεί. Λοιπόν, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη του λάθους μας, δηλαδή μπορούμε να πούμε συγγνώμη, δεν ήμουν καλά, συγγνώμη, είχα αρνητική διάθεση, συγγνώμη, είχα μια δύσκολη μέρα, δεν έκανα καλά που συμπεριφερθήκα έτσι, είπα λόγια που δεν τα εννοούσα, τα είπα πας στα νεύρα μου, τα είπα έτσι, τα είπα γιουβέτσι. Λέμε συγγνώμη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας και του λόγου μας. Να είμαστε επίοικοι με τους άλλους, δηλαδή στα πλαίσια του επιτρεπτού, στα πλαίσια της κατανόησης που μπορούμε να έχουμε απέναντι στο σύντροφο, στη σύντροφο μας, είναι να είμαστε και επιοικοι, αναλογιζόμενοι τη συνθήκη ζωής που εκείνος διανύει ή γενικότερα τις δυσκολίες που μπορεί να έχει σε εκείνη τη φάση που έγινε η συζήτηση και μπορεί να μην ευόδωσε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δείχνουμε την επίοικία μας πάνω στην κουβέντα. Να δεν δείξουμε επίοικια στον άντρα μας, στα παιδιά μας, στη γυναίκα μας, σε ποιο θα δείξουν επίοικια, ρε παιδιά, στον καλύτερο μας φίλο, στους κοντινούς ανθρώπους, σε ποιους θα δείξουν επίοικια. Και είναι και μια έκφραση αγάπης του να δείχνεις επίοικια. Όχι να δείχνεις επίοικια του στυλ συγχωρώ τα πάντα γιατί είμαι θύμα και συνεξαρτώμενος ή συνεξαρτώμενη. Επίοικια του στυλ ότι δίνω credit στον άλλο και όταν θα περάσει η μπόρα, όταν θα περάσει την δύσκολη μέρα, να συζητήσω μαζί του, να πω για παράδειγμα να αριστονίκη μου προχθές για παράδειγμα, τώρα είναι λίγο υποθετικά, προχθές που ήσουν έτσι λίγο κάπως, δεν μου άρεσε, ένιωσα ότι δεν ήσουν μαζί μου, ήσουν εναντίον μου, ότι δεν σε είχα εκεί.
Όμως σκέφτηκα ότι είσαι και εσύ τα δικά σου, ότι έχεις περάσει κάποιες ματαιώσεις τον τελευταίο καιρό. Έλαβα υπόψη μου τις έγνοιες και τις αγωνίες που έχεις για το τάδε θέμα, το τάδε θέμα, το τάδε θέμα, γιατί δεν αγαπάμε τους ανθρώπους. Ξέρουμε και τα θέματα τους. Φροντίζουμε να τα μάθουμε. Και ξέρουμε τι τους στενοχωρεί, και ξέρουμε τι τους αγχώνει, και ξέρουμε τι τους ρίχνει, και τι τους ανεβάζει. Και έτσι δίνει και την ευκαιρία να μαλακώσει και ο άλλος, αν ο άλλος είναι αγαπητικός άνθρωπος και είναι υπεύθυνος του εαυτού του και των αισθημάτων του. Το πρόβλημα που παρατηρείται στη συνεξάρτηση, και επειδή εμείς στο κανάλι είμαστε έτσι μια παρέα συνεξαρτώμενων ή πρώην συνεξαρτώμενων ή εν απεξάρτηση συνεξαρτώμενων ανθρώπων, είναι ότι δίνουμε επιοίκεια υπερβολική στους άλλους, χωρίς να υπάρχει από την πλευρά τους διάθεση για ουσιαστική σύνδεση. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτές οι βάσεις που έχουμε μπει σήμερα είναι ουσιαστικές για να δομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον άλλον. Όταν είμαστε λοιπόν σε οποιαδήποτε σχέση με τον άλλον, είτε φιλική, είτε ερωτική, είτε γονεϊκή, είτε συναδερφική, οφείλουμε να δείχνουμε και κατανόηση και επιοικία και να προσπαθούμε στα πλαίσια του υγιούς διαλόγου να συνεννοηθούμε με τον άλλον, και αν ο άλλος έχει θέματα και δεν μπορεί, είναι άλλο θέμα. Αλλά οι σωστές βάσεις, μέρος το σωστό βάσο, γιατί δεν είναι ανεξάντλητο το θέμα αυτό, είναι και αυτά που έχουμε μπει σήμερα σε αυτήν την Αριστοτρίτη. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, δόκτωρ μου. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη με άλλα ρούχα, γιατί θα τη γυρίσουμε. Γυρίσαμε τρεις Αριστοτρίτες μαζί και αυτόν, αλλά εδώ είμαστε. Φιλιά! Φιλιά!